κάθετα αντίθετο στο να δοθούν περισσότερες εξουσίες στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προκειμένου να αποφασίζει για θέματα πανδημιών για την κάθε χώρα, εμφανίστηκε με δηλώσεις του και ο καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόης, Francis Boyle. Είναι ένας ακόμα που κρούει το καμπανάκι του κινδύνου, προειδοποιώντας ουσιαστικά πως μπορεί για την ώρα το θέμα να μην έχει προχωρήσει, ωστόσο το προσεχές διάστημα οι προσπάθειες για την αλλαγή της συνθήκης πανδημίας του ΠΟΗ θα συνεχιστούν. Μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους The Epoch Times, επεσήμανε και τα ακόλουθα. Αυτή είναι απλώς άλλη μια μεγάλη ολοκληρωτική αρπαγή εξουσίας από το CDC, τον ΠΟΗ, τον Bill Gates, την Big Pharma, τη βιομηχανία BioWare, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και άλλους για να επιβάλλουν την ιατρική τους τυραννία στην ανθρώπινη φυλή. Ο Boyle, ο οποίος έγραψε την νομοθεσία του 1989 για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα βιολογικά όπλα, που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Κογκρέσο, είπε ότι η αρπαγή εξουσίας του ΠΟΗ πρέπει να αντιταχθεί πάση θυσία, προτρέποντας τους Αμερικανούς νομοθέτες να εμπλακούν στη διακοπή της τώρα.